Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαρίνα. Τώρα. Α, εντάξει. Θα πάω να βρω πώς να πούνε να βγάλω το μικρόφωνο. Οκ, okay, ναι. Είναι, ακούγεται κάπως περίεργο, κάπως μακριά. Τώρα εντάξει. Ναι. Ωραία τώρα. Τώρα είπα. Νομίζω δηλαδή. Για μίλα λίγο, να σε ακούσω. Τώρα. Ναι. Α, ναι. Πιο καθαρά. Ωραία. Ωραία. Ωραία, με καθαρή. Ναι, καθαρή. Γεια σας. Γεια, τι κάνεις. Τώρα ήταν οι Τούρκοι. Τον υπολογιστή. Ο υπολογιστή μου. Α, τι έπαθες. Τώρα μιλάω με το τηλέφωνο μου, με το κινητό μου. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθώ να αλλάζω κάτω. Ένα λεπτό, προσπαθώ να αλλάζω. Ναι, φτιάξτε το. Μιλάς πολύ καλά, παιδιά. Θα ακούμε πολύ καλά. Ναι. Σοβαρά. Σαν ένα τηλέφωνο, κανονικό. Περιμένετε, λιγάκι. Ναι. Βέβαια. Είχε καλά, είσαι εσύ. Καλά είμαι, καλά, ναι. Τελείωσαν τα πολλά μου μαθήματα, τελείωσαν τα απογευματινά μαθήματα. Έχω μόνο πρωί τώρα και έτσι είμαι πιο ξεκούραστη, ευτυχώς. Εσύ, κομμάτια. Εγώ τρέχω πάρα πολύ, έχω πολλή δουλειά αυτές τις μέρες. Το κατάλαβα. Κοιμάμαι λίγες ώρες και αύριο πάλι το πρωί πρέπει να ξυπνήσω. Ωχ, τι ώρα ξυπνάς? Έξι, κάθε μέρα. Όχι, τώρα από τις μέρες που έχω πολλή δουλειά, όχι κάθε μέρα. Έτυχε, ναι. Ναι, έτυχε τώρα από τις μέρες, ναι. Κατάλαβα. Και γυρνάς στο σπίτι αργά? Εξαρτάται, ναι. Εχθές και προχθές δούλευα από, δηλαδή έφευγα στη δουλειά στις 8 και γυρνούσα μετά τις 9-10. Φωτό. Ναι. Το κουράγιο σου. Ευχαριστώ. Εντάξει, μετά, μεθαύριο χαλάει ο καιρός, οπότε δεν θα έχω δουλειά. Ναι, έτσι είπαν, αλλά έχεις δίκιο, τώρα ήταν πολύ καλοκαιρινός ο καιρός αυτές τις μέρες. Ναι, νόμιζα περίπτωση ότι είναι Αύγουστος. Είχες πολύ βάρη και αυτές και είναι Αύγουστος. Τόσο πολύ, ναι. Κατάλαβα. Ζούζε, έφτιαξε. Α, όχι τίποτα, μόνο με το κινητό μου. Ο άντρας μου προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ανοίγει ή... Δεν ακούω τίποτα. Με αυτό, κατάλαβα. Αλλά τώρα προσπαθήσω. Αλλά δεν πειράζει. Μέχρι στιγμή κρατάω το κινητό. Εντάξει. Δεν σε βολεύει. Το Σαββατοκύριακο περάσατε καλά? Κάνατε τίποτα? Ναι, περάσαμε καλά. Πήγες κάπου? Ήταν στο σπίτι η κόρη μου. Την περασμένη Τρίτη έδωσε τις κρατικές εξετάσεις. Δηλαδή τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Μπράβο. Άντε, καλά αποτελέσματα. Έγινε γιατρός. Έγινε τώρα και επισήμως. Ναι, και πέρασε. Είναι, τι είπες? Summa cum laude, γνωρίζετε αυτό? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Αυτό τι είναι, είναι γιατρός. Η ειδικότητά της, ας πούμε. Ότι σημαίνει ότι πέρασε πολύ καλά, δηλαδή πήρα άριστα. Πολύ καλά βαθμούς, ναι. Α, μπράβο. Με τους καλύτερους βαθμούς, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε, πρέπει να είσαι πολύ περήφανη τώρα, ε. Ναι. Αλλά η κόρη μου δεν αλλάζει τίποτε, είναι το ίδιο. Έτσι που ήταν. Ναι. Βγήκε καθόλου να... Δεν φαίνεται ότι είναι γιατρός. Είναι πολύ εννοείς, είναι πολύ απλή, πώς είναι? Ναι. Είναι κοπέλα. Είναι μικρή, ε. Είναι ψηλή. Α, οκ. Ψηλή γιατρός. Συγγνώμη, δεν ακούσα καλά. Τότε είναι γιατρός. Μαρίνα, αλλά δεν κατάλαβα τι ήθελες να με ρωτήσεις. Μαρίνα. Εγώ.
Δεν θυμάμαι. Εγώ κατάλαβα, νόμιζα στην ηλικία ότι εννοούσες, αν είναι μικρή στην ηλικία. Ναι, 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 ότι εκεί γίνεται ακόμα κοπέλα. Και λέω, μήπως φαίνεται μικρή, δείχνει, μικρό δείχνει. Αυτό ρωτάγα. Πρέπει να είναι και μικρή. 20... Πόσο είναι, Σούζα, 20? 24. 24. Μάλιστα. Ο γιος δεν ήρθε να σας δει. Ο γιος είναι στη Βουδαπέστη. Ο γιος μου... Όχι, είναι στην Αμερική. Α, από τώρα. Έφυγε. Α, ναι. Από τη... από... στις 30 Μαΐου. Είναι στην Αμερική. Α, μιλάμε στο Facebook. Καλά είναι. Ναι, καλά είναι. Δουλεύει πάρα πολύ. Αρχίζει τη δουλειά του στις 5:30 το πρωί. Κρατάει μέχρι τις 8:30 ή 9 το βράδυ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Μαρίνα, σαν και εσένα. Κάτι μου μοιάζει. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά εγώ δεν το κάνω κάθε μέρα έτσι. Ναι, ναι. Μια μέρα έχει άγια. Έχει και μια ελεύθερη. Μια μέρα. Βέβαια. Είμαι εδώ στην εβδομάδα. Πότε τελειώνει, πόσο θα κάτσει εκεί για να αρχίσει μετά τα ταξίδια? Δουλεύει μέχρι τις 2 Αυγούστου. Α, έχει πολύ. Και μετά 2 εβδομάδες στην Αμερική. Ναι, μετά θα πάει ταξίδι και βόλτες. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Μαρίνα, εσύ έκανες κάτι το Σαββατοκύριακο ή δούλευες και το Σαββατοκύριακο? Εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι Σαββατοκύριακο. Δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι πια. Έτυχε το εσύ, κοίταξα την ημέρα και λέω, άντε Δευτέρα, άρα αύριο έχω μάθημα. Ναι. Είπα σε μια φίλη μου, θύμισέ με αύριο ότι είναι Τρίτη και έχω μάθημα. Αυτό είναι το Σαββατοκύριακο, ναι. Ναι, εγώ δεν έχω εδώ πέρα. Σαντορίνη, όποιοι ασχολούνται με τουρισμό, δεν έχουμε Σαββατοκύριακο. Το ίδιο είναι κάθε μέρα. Φαντάζομαι. Θα έχω Σαββατοκύριακο την Πέμπτη όταν θα έρθει ο αέρας. Θα έχει έξι μπουφόν. Τότε που δεν θα έχει. Θα έχω Σάββατο. Ελπίζω θα έχω και Κυριακή την Παρασκευή που θα βρέξει. Έτσι είπα, τα ξέρεις αναλυτικά, βλέπω τον καιρό, τον ξέρεις. Δεν είναι σίγουρο βέβαια, απλά κοιτάζω και πρέπει να ξέρω και πρέπει να ξέρεις, ναι, ναι. Εσείς κάνετε, Μαρίνα, δηλαδή τον γύρο του νησιού με το σκάφος? Ναι. Σε τουρίστες δηλαδή που θέλουν να δουν αυτό, εννοείς? Ναι, είναι στην Καλδέρα πιο πολύ για εφαίστειο, στις πηγές και όπου θέλουν γύρω-γύρω από το νησί, ναι, δεν μπορεί να πάει σε άλλο νησί, ας πούμε. Ναι, ναι. Στη Θερασιά που είναι κομμάτι της Σαντορίνης, ναι, ασπρονήσει αυτά. Είστε, δηλαδή, που τους πηγαίνουν και στο ηφαίστειο και τους αφήνετε πάνω να κάνουν βόλτα? Αν θέλουν, ναι. Είναι private boats. Έχουμε βάρκικες, σκάφη, μικρά σκαφάκια, εξελέντεα. Και τα νοικιάσουμε και πάνω είναι private, πάνω όπου θέλουν. Και παίρνουν σκύπερ, αν δεν θέλουν. Α, είναι private όμως, ναι, ναι. Και γι' αυτό, ναι, αν θέλουν σκύπερ, πάω εγώ. Σε οδηγείς. Πω. Ναι, αλλά όπως θέλουν αυτοί. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εμείς όταν είχαμε πάει στη Σαντορίνη, εντάξει, είχαμε πάει με κάποια βάρκα τέλος πάντων, με ένα μικρό σκάφος, αλλά είχε μέσα πολλά, ξέρω, 50 άτομα. Δηλαδή ήταν όποιος ήθελε, δήλωνε και μας έλεγε σε μία ώρα φεύγουμε όταν μαζευτεί ο κόσμος. Αλλά ήταν συγκεκριμένο το πρόγραμμα. Πόσο θα πάμε, θα βάσουμε. Έχει τέτοιες βάρκες, έχει πολλές εδώ πέρα. Έχει διάφορα. Εμείς είμαστε μικρά βαρκάκια. Ναι, αφού είναι για ιδιωτικά. Κατάλαβα. Μέχρι 5 μέτρα, 4,5 μέτρα από εκεί. Πόπο, θυμάμαι στο ηφαίστειο πάνω περπατούσαμε και ήταν ζεστό. Ήταν. Έμεινε τη γη από κάτω, πολύ ζεστή. Είναι και μαύρη και τραβάει τον ήλιο. Ναι. Πόπο, ήταν απίστευτο. Και σε κάποια σημεία νομίζω που βγάζει λίγο σαν ατμό, έτσι, σαν καπνό από το. Ναι, από καπνό βγάζει. Ακόμα, πάντα το κάνει αυτό, Υπάρχει, ναι, και είναι 95 βαθμούς εκεί, λέει. Πω. Εκεί που βγάζει, εκεί είναι τρύπα, ναι. Απίστευτο. Έχεις πάει, Ζούζα, στη Σαντορίνη? Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, βέβαια. Έτσι. Ελπίζω κάποτε θα μπορώ να πάω. Πρέπει να το βάλεις στο πρόγραμμα. Α, ο Σέντζεν, όντως. Σέντζεν, ναι. Για να δούμε. Έτσι. Μπήκε.
Για να δω. Τον ακούσατε καθόλου, δεν νομίζω ότι ήταν στην αρχή. Δεν ακούμε, αλλά φαίνεται φωτογραφία του, σαν να μπήκε. Τώρα ναι, για να δω. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε. Κάνετε. Καλά. Εσύ. Είμαι καλά, είμαι στην Ελλάδα, στην Σκόπελο. Σοβαρά. Το ίντερνετ μου δεν είναι καλό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Περιμένεις ώρα τώρα που προσπαθούσες να μπεις ώρα. Δεν ξέρω, δεν σε είδα πριν, πιο πριν. 4 λεπτά. Α, πριν, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις εδώ, διακοπές. Διακοπές. Α, και πώς είναι, δεν έχω πάει στη Σκόπελο. Είναι πολύ ωραίο. Πότε έφτασες, έχεις μέρες. Φτάσαμε στην Κυριακή. Και τι, κάνετε μπάνια, είχε καλό καιρό. Ναι, ναι. Πρέπει να είχε και εκεί σίγουρα. Καλό, καλό. Κάνουμε μπάνιο και όλα. Μπράβο. Τρώτε, ταβερνάκια, ταβέρνες. Α, τον χάσαμε. Σε χάσαμε. Έτσι κάνεις. Μάλλον, ναι. Είπε ότι δεν έχει καλό. Πήγε για μπάνιο. Ναι. Πήγε για σουβλάκια. Τι είπες, ταβέρνες και λέει, αχ, ξέχασα. Γι' αυτό, ναι, ναι. Κάπου εκεί, κάπου εκεί χάθηκε. Για να δοκιμάσω πάλι. Θα δυσκολευτεί τώρα μάλλον. Είμαι εδώ. Νάτος. Εντάξει, είναι του ξενοδοχείου το ίντερνετ. Σέρβιο. Μας ακούς. Δεν ακούμε. Δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε με το μήνυμα. Έτσι είναι ίντερνετ στην Ελλάδα, Έτσι είναι. Στην υπαρχία, εντάξει. Δύσκολο. Δεν απαντάει στο chat. Να προσπαθεί, μάλλον. Ναι, ναι, τον καλό και εγώ συνέχεια. Προσπαθώ να τον βάλω ξανά στην κλίση. Πολλά μας είπε, λέει, είμαι εδώ. Ναι, ναι. Λες να προσπαθεί και η Αλεξάνδρα. Γράφει κάτι. Αχ, είναι κακό. Ας να δοκιμάσω και την Αλεξάνδρα. Ω, Αλεξάνδρα. Όχι. Όχι, εγώ προσπαθώ να την πάρω, αλλά... Ναι, κατάλαβα, δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Αχ, κρίμα τώρα. Και ο Σέρτζεν, οπότε είναι... Ευτυχώς που ήρθα εγώ. Τι είπες, Μαρινά. Ευτυχώς που ήρθα και εγώ. Έχουμε ξανακάνει με τη... Εγώ θα είσαι στον private lesson. Θυμάσαι, Ζούζα, μια φορά που είχαμε κάνει... μόνες μας. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε κάνει κι αυτό. Κουβεντιάζαμε όλη την ώρα. Α, δεν ακούει τίποτα. Μάλλον όχι, αυτό που προσπαθώ να δω. Μαρίνα, ωραίο αυτό. Λέτε να... Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε... Εγώ λέω να προχωρήσουμε το μάθημα και θα να δοκιμάσουμε στα τελικά, ξέρω εγώ. Θα κάνουμε μια δοκιμή να σας κλείσω και να ξανακαλέσω. Αν δεν τα καταφέρει, ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε. Οκ, εντάξει. Καλώς θες, να τα κορίτσια. Hello. Μπα, εμάς βλέπω. Εμάς ακούω και εγώ. Ναι, 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 δύσκολα τα πράγματα. Δεν πειράζει να γράψουμε ένα κρίμα. Θα έρθει η φίλη σου η δασκάλα. Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν είπε κάτι τώρα. Μου είπε τι ωραίο τμήμα που είμαστε, πολύ προχωρημένο, πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Η δασκάλα φταίει. Λες. Ναι. Μα είσαστε από την αρχή, το έχουμε πει αυτό, πολύ δυνατή. Έτσι κι αλλιώς.
ο σύμπαν, δεν ξέρω, ο Θεός, κάτι μας τράβηξε σε σένα. Ναι, είδες. Άρα εσύ είσαι δυνατή. Α, ξέρω κι εγώ. Α, δεν πειράζει, λέει ο Σέρτζιο. Θα του πούμε να πάει να φάει ένα σουφλάκι. Θα του στείλω καμία πίτσα. Ναι, για στείλει του κάτι. Είμαι εδώ. Τώρα. Και εμείς. Το σύνδεση είναι πιο... Δεν σε έστειλα μια πίτσα να φάω. Εμείς στείλαμε για φαγητό. Λέγαμε να έχεις πάει στην ταβέρνα. Έλα, έκανες κάτι και έχεις... Εκεί σταματήσαμε. Εκεί μείναμε. Έχεις πιο καλή σύνδεση τώρα, έκανες κάτι γι' αυτό. Έχω Wi-Fi, αλλά δεν ξέρω γιατί... Εντάξει, όσο σύνδεση κρατήσει. Χάσω σύνδεση. Δεν πειράζει, όσο κρατήσει. Λοιπόν... Εμένα με ακούτε τώρα, ναι, γιατί με... είμαι στο υπολογιστή. Άλλαξε σου Ζουζά, ωραία. Ναι. Ναι, μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, τα λύσαμε τα θέματα, για να πάμε... την τελευταία φορά είχαμε ολοκληρώσει πια το κείμενο εκεί με τη μουσική, τα τραγούδια και σας είχε υποσχεθεί και λίγη γραμματική εδώ και κάνα δυο μαθήματα. Πάμε να τη δούμε λίγο τι γραμματική έχει το κεφάλαιο αυτό. Ναι. Ας μπούμε στην πλατφόρμα. Πάμε στο ξανά διασκέδαση, βιβλίο μαθητή, στο νούμερο 4 που λέει γραμματική. Θα μιλήσουμε για την υποτακτική. Η υποτακτική... Και μπορείς να μου στείλεις... Ναι. Το link. Link. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί είμαι στο κινητό μου και δεν ξέρω αν... Κατάλαβα. να μπαίνω στη... Πού να μπεις τώρα, ναι. Όχι, το έστειλα κατευθείαν, δες το, αλλά... δεν ξέρω αν θα τη θέλει τον κωδικό σου, ίσως. Δες το, πάντως. Η υποτακτική λοιπόν είναι κάποιοι τύποι του ρήματος όταν δείχνω ότι, όταν θέλω να πω μάλλον, ότι κάτι μπορεί να γίνει ή πρέπει να γίνει, ίσως και να γίνει ή να προτείνω να κάνουμε κάτι. Όπως βλέπετε έχει μπροστά το να, το... Α, συγγνώμη, ναι. Που μπαίναμε σε ποια, πώς λέγεται? Α, συγγνώμη, στο βιβλίο μαθητή στο 4. Διασκέδαση, βιβλίο μαθητή, νούμερο 4 που λέει γραμματική. Μπήκες, έφτασε. Εσύ Ζουζα. Ναι. Ωραία. Σέρτζε, τα κατάφερες από το κινητό. Δεν ξέρω η όνομα χρειαστεί. Α, νομίζω το email σου πρέπει να είναι. Α, το email μου. Ναι. Τα ζητάει όλα. Το email και μετά το κωδικό. Εγώ σας είχα στείλει το 1, 2, 3, 4, 5, 6, εκτός αν το αλλάξετε. Μπήκε. Το δέχεται, Σέρτζιο? Όχι τώρα, αλλά συνεχίστε χωρίς εμένα. Αυτό πρέπει να είναι. Προλάβω τα... Οκ, εντάξει, εγώ απλώς θα πω λίγο στην αρχή πώς τη χρησιμοποιούμε. Είναι ο τύπος λοιπόν του ρήματος που πιο πριν έχει το να, που σας έγραψα, ή το για να μην, για να μην συμβεί κάτι. Μπορεί να έχει επίσης το αν μπροστά ή το όταν. Όταν έχω λοιπόν αυτές τις λεξούλες, το ρήμα μου υπάρχει περίπτωση να αλλάζει λίγο, να μπει δηλαδή στην υποτακτική. Έχουμε δύο τύπους υποτακτικής. Είναι η υποτακτική που μας δείχνει ότι κάτι γίνεται συνέχεια, πρέπει να γίνεται συνέχεια και τότε είναι η συνεχής υποτακτική. Και έχουμε την υποτακτική που την λέμε απλή. Είναι αυτή που θα γίνει κάτι μία φορά ή για λίγο ή γρήγορα. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να έχει διάρκεια, να γίνεται συνέχεια κάτι. Πάμε να δούμε λίγο δύο κειμενάκια, να ξεκινήσουμε από δύο μικρά κείμενα που χρησιμοποιούν την υποτακτική
για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Αν μπήκατε στην πλατφόρμα, κάτω από την εικόνα ακριβώς, στο 411, έχει δύο μικρά κείμενα. Ναι. Το βλέπετε το πρώτο, θέλει να διαβάσει Μαρίνα, που λέει Αντώνη. Να διαβάσω εγώ. Να διαβάσει λίγο την παράγραφο, ναι. Το βράδυ θα έχω δουλειά. Σε παρακαλώ να αγοράσεις φαγητό για τη γάτα και να το ζεστάνεις. Δεν το τρώει κρύο. Μπορείς να πας απέναντι στο μπακάλικο του κυρίου Κώστα. Αυτός θα σου δώσει τη μάρκα της κονσέρβας που αρέσει στην ψηψή. Θέλω, αν μπορείς, να μην κλείσεις το φως στο ντοματιό της, γιατί φοβάται το βράδυ. Είναι λίγο κακομαθημένη, το ξέρω. Εγώ πρέπει να δουλέψω όσο αργά. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ό,τι θα κάνεις για την γατούλα μου. Αύριο μπορείς να φάμε μαζί, το μεσημέρι. Αν ναι, να μου τηλεφωνήσεις και να αφήσεις μήνυμα. Φιλάκια. Γιάννα. Γιάννα. Ωραία. Για βρείτε τώρα μικρές φράσεις που να έχουν μπροστά το «να» ή το «για να» ή «να μην». Ό,τι λέει δηλαδή από πάνω. Διαβάστε, λέει, και υπογραμμίστε να βρούμε εμείς τις υποτακτικές. Να ζεστάνεις. Ωραία. Να ζεστάνεις. Μπράβο. Να πας. Αχα. Σωστά. Και το αν. Το αν μπορεί, ναι, ναι, να μην κλείσεις. Mm-hmm. Μπράβο. Και το να μην κλείσεις. Να μην κλείσεις. Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ωραία, όχι. Μπράβο. Όχι. Και λίγο πριν που λέει να δουλέψω, πρέπει και να δουλέψω. Και αυτό είναι υποτακτική, ναι. Να δουλέψω, δουλέψω. Βεβαίως, ναι. Okay. Έτσι, ωραία. Μπορείς να φάμε μαζί. Και άλλα δύο μετά. Να μου τηλεφωνήσεις, ναι, να μου αφήσεις. Έτσι, ακριβώς. Ωραία, ωραία. Ωραία, οπότε βλέπουμε λοιπόν λίγο και τι ρήματα υπάρχουν πριν την υποτακτική. Είναι το μπορείς, το μπορείς να κάνεις κάτι. Θέλω να κάνεις κάτι, πρέπει να κάνω κάτι, θέλω να σε ευχαριστήσω, μπορείς να φάμε. Έτσι είναι ρήματα λοιπόν που παίρνουν μετά το να, άρα μετά αυτό το να θέλει υποτακτική. Για πάμε λίγο στο δεύτερο. Ζούσα, θες να διαβάσεις. Πρόσφατα. Αγαπημένη μου μοναχοκόρη, σου αφήνω τις συμβουλές μου για την εκδρομή που θα πας με το σχολείο. Να ξυπνάς νωρίς για να σε περιμένουν όλοι και κυρίως για να κάνεις καλή εντύπωση στους καθηγητές σου. Ωραία. Να αφήνεις τους μεγαλύτερους να περνούν πρώτοι στο λεωφορείο. Να ετοιμάζεις γρήγορα τις φορήτες του όταν θα αλλάξεις το σκηνοδό σου. Να βρίσκεις πολλές κάθε μέρα σε οφειλή για να κάθε. Να μην ξεχνάς να κυβερνείς πάντα στο δωμάτιο σου. Να είσαι κοντά και να προσθέσεις πολλά χρόνια ή γνώση σου. Ορίστε. Ήταν για σένα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το δικό μου. Ναι. Βέβαια, που έχει και κόρη, βέβαια, ο γιος είναι που έχει φύγει τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Και του δίνει συμβουλές. Ναι. Για πες μας λοιπόν, ποιες είναι οι συμβουλές που βρήκες. Τι πρέπει να κάνει. Ορίστε. Λέω μέσα από αυτό που διάβασες, να βρούμε τώρα τι του λέει, τι της λέει η μαμά της, της κοπέλας, ότι πρέπει να κάνει. Να βρούμε την υποτακτική με το να. Ναι, εντάξει. Να ξυπνάς. Ωραία. Για να μην σε περιμένουν. Μπράβο. Για να κάνεις. Ωραία. Να αφήνεις. Να μπαίνουν. Να ετοιμάζεις, να μου τηλεφωνείς, μπράβο, να πάτε,
να μην ξεχνάς να κλειδώνεις. Μπράβο. Μαζί. Σωστά. Να είσαι. Mm-hmm. Να προσέχεις. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Σέρτσι, αν κατάφερες, τα βρήκες. Ναι, ναι, κατάφερα. Ναι, α, ωραία, ωραία. Μια χαρά. Βλέπετε όμως ότι δεν είναι ακριβώς όλα τα ίδια. Ας πούμε, στο δεύτερο κείμενο που διάβασε η Ζούζα, τρεις σειρές από το τέλος, λέει να μου τηλεφωνείς. Ενώ σε αυτό που διάβασε η Μαρίνα, στην τελευταία σειρά, λέει να μου τηλεφωνήσεις. Άρα άλλο το να τηλεφωνείς, άλλο να τηλεφωνήσεις. Α, ναι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ξέρεις ποια είναι διαφορά. Πες την Μαρίνα. Να μου τηλεφωνήσεις είναι μία φορά. Μπράβο. Να μου τηλεφωνήσεις είναι συνέχεια, έτσι, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ακριβώς. Continuous. Έχει σωστά. Συνέχεια. Είναι αυτή η διάρκεια που λέμε, έτσι, που έχει συνεχής υποτακτική. Ενώ η απλή είναι για μία φορά συγκεκριμένη. Πάμε λίγο παρακάτω, στο 4-1-2, να δούμε λοιπόν τη διαφορά. Είναι άλλο το στο ρήμα, ας πούμε, αλφα συζυγίας, που λέει να αγοράζω συνέχεια και άλλο να αγοράσω. Τώρα πώς θα το σχηματίσω? Για να φτιάξω τη συνεχή υποτακτική, θα πάρω τον εναιστώτα όπως είναι και θα βάλω μπροστά το να. Αγοράζω δηλαδή, να αγοράζω, πρέπει να αγοράζω πάντα γάλα για το παιδί μου. Ενώ για να φτιάξω την απλή υποτακτική πρέπει να σκεφτώ, ακριβώς πώς κάνει ο αόριστος. Αγόρασα, άρα να αγοράσω. Το ζήτα έγινε σίγμα, γιατί είναι μία φορά. Ωραία. Μιλάω, να μιλάω, αλλά μία φορά να μιλήσω. Από το μίλησα, που είναι ο όριστος. Και παρακάτω, το ανησυχώ, να ανησυχώ, συνέχεια. Ανησύχησα ο αόριστος, άρα να ανησυχήσω εκείνη τη μέρα, μία φορά. Και κλείνεται κανονικά, καταλήξω, όπως ξέρετε, τα ρήματα. Να αγοράζω, να αγοράζεις, να αγοράζει, να αγοράζουμε, να αγοράζετε, να αγοράζουν. Είναι εύκολο. Τα πρόσωπα, νομίζω, ναι, εσείς δεν πρέπει να έχετε πρόβλημα. Να αγοράσω μια φορά, να αγοράσεις, να αγοράσει, να αγοράσουμε, να αγοράσετε, να αγοράσουν. Να θυμηθούμε και κάποια ανώμαλα ρήματα, που δηλαδή έχουν και λίγο ανώμαλο αόριστο, και να δούμε πώς θα γίνει. Σέρτσι, αν θες να διαβάσεις. Πού? Ω. Το χάσαμε. Σέρτζιαν. Α, θα προσπαθώ. Ωραία, ναι, ναι. Βλέπω, να βλέπω. Ωραία. Μπορείτε να ακούτε. Ναι, αμέ. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ναι, θα προσπαθώ. Ναι. Βλέπω, να βλέπω. Μπράβο. Είδα να δω. Να δω, μια φορά. Τρώω, να τρώω. Mm-hmm. Έφαγα να φάω. Ωραία. Λέω, να λέω. Mm-hmm. Είπα να πω. Μπράβο. Πιένω. Πάω, mm-hmm. να πηγαίνω, πήγα, ωραία. Να πάω. Ωραία. Βρίσκω, να βρίσκω, βρήκα, να βρω. Μπράβο. Λέω, να λέω, mm-hmm. είπα, να πω. Ωραία. Πίνω, να πίνω, ήπια, να πιω. Mm-hmm. Βγαίνω, να βγαίνω, βγήκα, να βγω. Ωραία. Μπαίνω, να μπαίνω. Βγήκα να μπω. Mm-hmm. Ανεβαίνω, να ανεβαίνω. Ανέβηκα, να ανεβώ και να ανέβω. Και να ανέβω, ωραία. Κατεβαίνω, να κατεβαίνω. Κατέβηκα, να κατεβώ και να κατέβω. Mm-hmm. Και έρχομαι, να έρχομαι. Ήρθα. Ήρθα να έρθω. Μπράβο. Γίνομαι να γίνομαι, έγινα να γίνω. Mm-hmm. Κάθομαι να κάθομαι, κάθισα να κάτσω. Ωραία, να κάτσω. Μια χαρά. Έχει από κάτω και πώς κλείνουνε, να βλέπω, να βλέπεις, να δω, να δεις, να δει, να δούμε, να δείτε, να δουν. Δεν ξέρω αν μπορείτε να. Ακούμε, ακούμε. Ακούμε, ναι. Ακούμε. Τι θες να ρωτήσεις, Έλτσιον? Τώρα δεν σ' ακούμε. Ναι. Σέρτζιον, εσύ μας ακούς?
Μάλλον, Σέρτζιαν, έβλεπε ότι δεν έχει σήμα και τον ακούσαμε για λίγο ακόμα και μετά όντως δεν έχει. Ναι, ακούω. Να τους. Σε ακούμε. Τώρα όχι. Εσύ μας ακούς, Σέρτζιαν? Μπορώ να ακούω, αλλά υπάρχει παύση. Εγώ λέω κάτι και μετά... Το ακούς. 20 δευτερόλεπτα ακούω εσάς. Οπότε τι, είναι καλύτερα μόνο να ακούς, λες, να μην... Αλλά δεν πειράζει. Εσύ μπορείς να μιλάς, να... Δεν μας ακούς. Σε 20 λεπτά να μας ακούς. Σε 20 δευτερόλεπτα, ναι. Περιμένετε, παιδιά. Θέλεις, Σέρτζιαν, μόνο να μας ακούς. Καλύτερο, μόνο να ακούω. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άκου τότε, θα ακούσεις λίγο τώρα τα κορίτσια. Σας στέλνω στο Skype μια λίστα. Εντάξει, από... θα μένω μαζί σου. Ωραία. Αλλά δεν... Εντάξει, αν θες να ρωτήσεις κάτι, μπορείς να μας το γράψεις. Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Και θα βλέπεις και στο chat δίπλα. Πάμε να φτιάξουμε, κορίτσια, λίγο την υποτακτική μερικών ρημάτων, ναι. Έτσι. Ναι. Πάμε. Ένα η μία, ένα η άλλη. Τρέχω, να τρέξω. Μπράβο. Ζούζα. Δουλεύω, να δουλέψω. Ωραία. Χάνω, να χάσω. Μια φωνή. Ναι, εσύ. Συγγνώμη, δεν βλέπω. Εντάξει. Γελώ, να γελώ, να γελάσω. Ωραία. Λέω, να λέω, να πω. Μπράβο. Δίνω, να δώσω. Ωραία. Βγαίνω, να βγω. Αγαπώ, να αγαπώ, να αγαπήσω. Ωραία. Πληρώνω, να πληρώσω. Να στολίσω. Να στολίσω, μπράβο. Να ετοιμάσω. Μπαίνω, να μπαίνω, να μπω. Πηγαίνω, να πάω. Ωραία. Απάντω, να απαντήσω. Μπράβο. Να τηλεφωνήσω. Ακούω, να ακούσω. Μπράβο. Μαζεύω, να μαζέψω. Φέρω. Να φέρω, μπράβο. Ναι. Κερνάω, να κεράσω. Να κερνάω, οκ. Okay. Κερνώ, να κεράσω. Ναι, και τα δύο, όπως το πω. Κερνάω, να κεράσω. Κερνάω και κερνώ, ναι. Ξέρετε ανέκδοτο για παγωτό κεράσι? Ορίστε, τι πες. Το ανέκδοτο για παγωτό κεράσι το ξέρετε? Όχι, για πες. Έρχεται ένας Αλβανός στο περίπτερο και λέει, έχετε παγωτό κεράσι? Και το λέει, περαιτράφνε, το παίρνει και φεύγει. Και λέει, και τα λεφτά, αφού μου είπες κεράσι. Αφού κεράσα και... Άλλο ένα ουσό, ένας, άλλο άλλος. Παγωτό κεράσι, ναι, κεράσι. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Συγγνώμη, που σας διέκοψα. Δεν το έχω ακούσει. Έλα, Ζούζα. Υπάρχω, να υπάρξω. Περνώ, να περάσω. Να παίρνω, να πάρω. Μπράβο. Κατεβαίνω, να κατεβώ. Ή να κατέβω. Βλέπω, να δω. Ωραία. Μένω, θα μείνω. Μπράβο, να μείνω. Τελειώνω, να τελειώσω. Ωραία. Μαγειρεύω, να μαγειρέψω. Μπράβο. Ξεχνώ, να ξεχάσω. Ωραία, ναι. Ξεχνώ, ε. Ξεχνώ, να ξεχνώ,
να ξεχάσω. Μπράβο, κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, είμαστε έτοιμες να κάνουμε και... Μωρίτσια. Μωρίτσια. Εγώ χάρηκα. Λοιπόν, για να σας δω τώρα να κάνετε και ένα παιχνίδι με ρόλους. Πρώτα απ' όλα να πούμε... Εντάξει, νομίζω βέβαια ότι είστε αρκετά άνετε σε αυτό. Πότε έχουμε τη συνεχή και πότε την απλή υποτακτική. Έχει και κάποιους κανόνες παρακάτω, αν κατεβείτε στην πλατφόρμα λίγο πιο κάτω, έχει μια εικόνα και μετά κάποιους κανόνες. Δείτε λίγο κάτω από την άσπρη εικόνα, που λέει συμβουλές για θέματα οδικής ασφάλειας. Λίγο παρακάτω που λέει πότε χρησιμοποιούμε και έχει κάποια α, β, γ, τα βλέπετε. Ναι. Α μετά π.χ. Β μετά π.χ. παραδείγματα, ναι, ναι. Το βρήκε Ζούζα και εσύ. Την άπλη υποτακτική, τη χρησιμοποιούμε ναι, ναι, πιο συχνά. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Σέρτζιαν, ελπίζω να μας παρακολουθείς κι εσύ. Την έχουμε λοιπόν α για να πάρουμε, για να δώσουμε άδεια, όπως να ανοίξω το παράθυρο, παρακαλώ. Για να παρακαλέσουμε ευγενικά κάποιον να κάνει κάτι, μπορείς να με βοηθήσεις, να μιλάτε πιο αργά. Για να δείξουμε τι μπορούμε ή πρέπει ή θέλουμε να κάνουμε, όλα αυτά τα ρήματα μετά θέλουν το να. Μπορώ να κάνω κάτι, πρέπει να κάνω κάτι ή θέλω να κάνω κάτι. Δέλτα, για να δώσουμε μια εντολή. Μπορεί δηλαδή να τη χρησιμοποιήσουμε και με πιο αυστηρό ύφος. Να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου αμέσως, σου είπα. Ή με πιο μαλακό ύφος, σαν συμβουλή, όπως λέει το εύσιλον. Να μην πας μαζί του, δεν είναι σωστό για σένα. Ακόμα και για να εκφράσουμε μια απορία, όπως λέει το σίγματά. Να είναι τόσο δύσκολη η υποτακτική όσο φαίνεται. Ή να ζει κανείς ή να μη ζει. Να η απορία, Το ζήτα για να εκφράσουμε μια ευχή. Αχ, να περάσω τις εξετάσεις. Ή αυτό που λέγαμε και στην ενότητα με το γάμο, να σας ζήσουν. Ή το λέμε και σε μια βάφτιση, να σας ζήσει το παιδί. Ήτα για να προτείνουμε κάτι, να πάρω τα παιδιά από το σχολείο σήμερα. Για να εκφράσουμε μια παραχώρηση. Παραχώρηση θα πει, είναι κάτι σαν να κάνω μια χάρη στον άλλον. Εντάξει, ας έλθει και ο φίλος σου μαζί μας. Ή, αν του αρέσει, ας το φορέσει. Τι να πω, Είναι κάτι με το οποίο δεν συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά κάνω τη χάρη στον άλλον. Αυτό είναι. Συγγνώμη, στο πρώτο στο παράδειγμα, εντάξει, ας έρθει και ο φίλος σου μαζί μας, δεν υπάρχει κανένα να. Όχι, υπάρχει, ναι, έχεις δίκιο, είναι το ας, δεν το είχαμε στην πρώτη ασκησούλα. Το συμπληρώνω εδώ και το ας. Ναι. Ας είναι το ίδιο, έτσι. Ναι, περίπου ναι, ναι. Είναι πιο πολύ όμως αυτό, αυτό που λέει παραχώρηση. Ότι ναι, 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 σου παραχωρώ, σε αφήνω να κάνεις κάτι, ναι. Ενώ το να έχει πιο πολύ ότι ζητάω κάτι να γίνει. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Και με το ας, μετά υποτακτική. Και άλλο ένα, έχει την έκπληξη. Τι είπες, Ζούζα? Για μένα είναι λίγο ενοχλητικό ότι ο τίτλος λέει ότι την απλή υποτακτική τη χρησιμοποιούμε πιο συχνά στις παρακάτω περιπτώσεις, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά σε... Το β, να μιλάμε, ναι, 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 ναι. Δεν είναι απλή υποτακτική και... Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Δεν είναι όλα σε απλή, είναι και μερικά σε συνεχή. Έχετε στο μυαλό σου πιο πολύ να έχεις ότι όλα αυτά που λέμε, τα α, β, γ κλπ, είναι το τι δείχνει υποτακτική γενικά. Αλλά όχι μόνο απλή. Μερικά από αυτά έχεις δίκιο, ότι δεν είναι στην απλή, απλώς στο β... Εννοούσαμε πιο πολύ το πρώτο. Το πρώτο είναι απλή υποτακτική. Μπορεί να με βοηθήσεις, αλλά μετά όχι. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά, εντολή, συμβουλή, απορία, ευχή, τα δείχνει γενικά υποτακτική. Τότε βάζουμε υποτακτική. Ναι, έχεις δίκιο. Όπως και... Να, και στο γιώτα. Το να θέλει είναι συνεχής υποτακτική. Δεν είναι απλή. Σωστά. Ναι, ναι. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει εδώ τώρα και ότι δείχνει έκπληξη. Αυτή να θέλει να πάει για χορό, δεν το πιστεύω, με αυτό τον τόνο, με αυτό το ύφος. Να πήγε διακοπές αυτός που δουλεύει τόσο πολύ, απίστευτο. Πάντως η υποτακτική, όπως λέει παρακάτω, αναφέρεται και στο σήμερα και στο χθες και στο αύριο. Δηλαδή μπορεί να τη φτιάχνω εγώ από τον αόριστο, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, δεν δείχνει δηλαδή κάτι που γίνεται μόνο στο παρελθόν,
μπορεί να είναι και στο παρόν και στο μέλλον, και στο σήμερα δηλαδή και στο αύριο. Και έχει από κάτω τα παραδείγματα που λέει, είναι παντού η ίδια απάντηση μάλλον, αλλά αλλάζει η ερώτηση. Δείτε τις ερωτήσεις. Γιατί πετούν χρήματα στους τραγουδιστές? Για να τους δείξουν πόσο τους αρέσει η μουσική τους. Εντάξει αυτό, είναι γιατί τα μπουζούκια που λέγαμε την άλλη φορά, πετάξουν και χρήματα, ναι. Μπορώ όμως να το πάω στο χτες. Γιατί πέταξαν χρήματα στους τραγουδιστές? Για να τους δείξουν πόσο τους αρέσει η μουσική τους. Πάλι το ίδιο θα βάλω. Ακόμα και πω για το αύριο. Γιατί θα πετάξουν χρήματα στους τραγουδιστές? Για να τους δείξουν πόσο τους αρέσει η μουσική τους. Ή ακόμα και με παρακείμενο. Γιατί έχουν πετάξει χρήματα στους τραγουδιστές? Για να τους δείξουν πάλι πόσο τους αρέσει η μουσική τους. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, ότι δεν αλλάζει για το χθες, σήμερα, αύριο. Έτσι, μας ενδιαφέρει μόνο το αν έγινε μία φορά ή αν έγινε με διάρκεια, αν κράτησε πολύ. Έχει από κάτω και κάποιες φράσεις που ίσως να σας βοηθήσουν στο πότε θέλουμε τη συνεχή υποτακτική και πότε την απλή, δηλαδή του ενεστώτα ή του αορίστου. Αν προχωρήσετε παρακάτω, έχει και κάποιο πίνακα με εκφράσεις και παραδείγματα με συνεχή και απλή υποτακτική. Και αν θέλαμε να δώσουμε κάποιους απλούς κανόνες, είναι κάτω από τον πίνακα. Δεν ξέρω, φτάσατε εκεί, πάνω από μια εικόνα είναι. Ναι. Κατά 90% είναι, χρησιμοποιούν οι Έλληνες την απλή υποτακτική. Αν υπάρχει κάποια φρασούλα που έχετε μάθει από τη λίστα στον πίνακα με τη συνεχή υποτακτική, θα βάλετε συνεχή. Αν όχι, δηλαδή αν δεν είστε σίγουροι, καλύτερα να βάλετε την απλή, που κατά 90% θα είστε μέσα, αν είναι κάτι που δεν είστε καθόλου σίγουροι. Έτσι, το πιο πιθανό θα είναι να είναι απλή υποτακτική. Συνήθως η συνεχή είναι για κάτι, όπως λέει ο κανόνας 3, ένας κανόνας που όλοι πρέπει να κάνουν πάντα, κάτι που πρέπει να γίνεται συνέχεια, που θα έχει διάρκεια. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Πιο συνηθισμένη, ξαναλέω, είναι και πάλι η απλή υποτακτική. Έτσι. Πάμε να δούμε λίγο μια σκησούλα. Θα σας στείλω τώρα στο chat, στο Skype. Θα είναι κάποιες προτασούλες με κενά που πρέπει να συμπληρώσετε ή με απλή ή με συνεχή υποτακτική. Λοιπόν. Για να δούμε τι θα βάζετε. Μαρίνα, θα ξεκινήσεις. Οι γονείς μου θα έρθουν να μείνουν μαζί σου. Μαζί μου. Ωραία. Αύριο, για παράδειγμα, ή κάποτε, κάποια άλλη στιγμή. Και να μείνουν, μπορώ να πω, και να μένουν, ή όχι. Θα έρθουν, επειδή αναφέρεται τώρα σε κάποια μέρα στο μέλλον, κάποια μέρα λοιπόν συγκεκριμένη θα έρθουν για να μείνουν. Μαζί. Να μείνουν, άραγε. Mm-hmm. Ναι. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η πράξη, ότι θα μείνουν. Δεν θέλει να τονίσει εδώ τη διάρκεια, θα έρθουν να μένουν. Δεν πάει τόσο πολύ αυτό, μας ενδιαφέρει το γεγονός θα γίνει. Σωστό. Έτσι. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι ακριβώς, γιατί μπορεί να μείνουν και πολύ καιρό. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει να τονίσει. Δεν θέλει να τονίσει τώρα τη διάρκεια. Θέλει να τονίσει, μπορεί να είναι η χαρά της, ότι θα έρθουν οι γονείς της. Θα έρθουν για να μείνουν μαζί μου ή να μείνουν μαζί μου. Ωραία. Λούζα. Θα διαβάσω για να πάρω άριστα στις εξετάσεις. Μπράβο, όπως η κόρη σου. Ναι, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Μαρίνα. Εύχομαι να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Ωραία. Εδώ είναι κάτι που θέλουμε να έχει διάρκεια. Κάτι που ευχόμαστε γενικότερα να ισχύει. Ναι. Ο Ηλίας αποφάσισε από αύριο να χρησιμοποιεί το μέτρο για να πηγαίνει στη δουλειά. Μπράβο, ωραία. Άρα η απόφαση αυτή, μπράβο, το από αύριο δείχνει ότι από αύριο και στο εξής. Συνέχεια. Από αύριο και συνέχεια, μπράβο, έτσι, πολύ σωστά. Ωραία. Πέντε. Αν κερδίσω το λότο, μπράβο, θα αγοράσω ένα διαμέρισμα. Έτσι, ακριβώς. Πού το ξέρουνε. Ακριβώς αυτό σκέφτομαι. Ευχαριστώ. Είδες, και αυτό δεν χρειάζεται να έχει διάρκεια και μία φορά να γίνει, καλά είμαστε. Και παίζει στο λότο. Να μην αγοράσω κάθε μέρα διαμερίσματα, εντάξει. Ναι. Έτσι. Άμα κερδίζω κάθε μέρα, θα χρειαστεί κάθε μέρα να αγοράσω. Παίζεις, λέει η Ζούσα, κάθε φορά λότο, Μαρίνα. Εγώ. Ναι, παίζεις το λότο.
Εγώ έχω παίξει λίγες φορές στη ζωή μου, η αλήθεια είναι. Συνήθως με παρασύρουνε κάτι φίλες μου, λέμε πάντα να παίξουμε τζεκπότ, λέω ναι πάμε. Και παίζουμε λίγο έτσι. Έχω κερδίσει κάποια πράγματα μικρά, δεν φτάνει για διαμέρισμα. Αλλά όχι διαμέρισμα. 1 ευρώ, 3 ευρώ, 6 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Εσύ. Ωραία. Εγώ, όχι. Ούτε εγώ. Δηλαδή, ξέρω. Νίκη. Όχι, απλώς καμιά φορά εμένα με παρασύρει η αδερφή μου που παίζει το στοίχημα που είναι για το ποδόσφαιρο. Ποια ομάδα θα κερδίσει και... Εγώ δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω ιδέα από αυτά, βάζω στη μύχη. Και μια φορά είχα κερδίσει 14 ευρώ, κάτι τέτοιο. Wow. Κατά λάθος. Τυχαία. Μπράβο, είσαι τυχερή. Ήταν τύχη, ναι, γιατί δεν έχω ιδέα από αυτά. Ενώ της αδερφής μου της αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και ασχολείται. Αυτή είχε κερδίσει περισσότερο την μια χρονιά. Τότε που είναι ειδικά όταν είναι το Euro ή το Mundial, αυτοί οι αγώνες. Και έπαιζε κάθε μέρα και στο τέλος είχε φτάσει, είχε μαζέψει 70 ευρώ. Μπράβο. Θυμάσαι μια φίλη μου έχει κερδίσει στο κοινό, ξέρεις το κοινό. Είχε κερδίσει 400 ευρώ. Σούπα! Ναι, πολύ εύκολα. Και αυτό πήγα εγώ και έπαιξα και κέρδισα και εγώ 5 ευρώ. Και μετά άλλη μια φίλη της κέρδισε κάτι σαν 5.000 ευρώ, 3.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Αυτό, να το παίξουμε αυτό. Να παίξουμε εκείνο, ναι. Αυτό νομίζω είναι που έχει πολλούς αριθμούς και πρέπει να βρεις... Με αριθμούς, όλα είναι με αριθμούς, εκεί στα προπό. Είναι και αυτό με αριθμούς. Ρώτα, το κίνο, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Εύκολο είναι, τώρα δεν θυμάμαι πώς. Ωραία. Άκου εκεί, 400 ευρώ και 5.000, μια χαρά. Ναι. Πάλι λεφτά δεν το φτάνουν. Αλλά ναι, έτσι είναι. Τι να φτάσουμε. Λοιπόν, πού είμαστε, στο 6 ζωή, να ναι. Περιμένω να έρθει το καλοκαίρι για να δω τους φίλους μου πιο συχνά. Α, όχι, για να βλέπω τους φίλους μου πιο συχνά. Γιατί το άλλαξες? Γιατί είναι πιο συχνά. Έτσι, έτσι. Θέλει να τους δει πολλές φορές, θέλει να τους βλέπει ναι, συχνά. Ακριβώς, ναι. Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να κόψω το κάπνισμα για να προσέχω την διατροφή μου. Μάλιστα, μπράβο. Να για να προσέχω την διατροφή. Για να προσέχω την διατροφή μου. Θα το κόψω μία φορά, αλλά για, και να προσέχω θα προσέχω πάντα. Για πάντα από εδώ και πέρα. Ναι, 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 ακριβώς. Μπράβο σας, μπράβο, πολύ καλές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μαστέρια. Καλή άσκηση. Ναι, 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 είναι χρήσιμες αυτές. Αν κάνετε και τις ασκήσεις, πρέπει να έχει και από κάτω στην πλατφόρμα τέτοιες ασκήσεις. Νομίζω, Ζούζα, έτσι έχεις κάνει κάποιες, έτσι δεν είναι. Έχει κάποιες που θέλουν μόνο τη συνεχή, μόνο την απλή υποτακτική, αλλά έχει και άλλες που πρέπει να διαλέξεις την σωστή. Και αυτό είναι, νομίζω, αρκετά χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνετε και αυτό που είπαμε πριν με τους να πάρετε ρόλους. Κάτω από την εικόνα που είχαμε μείνει, λέει, έχει έναν πίνακα που λέει μιλήστε για τα παρακάτω θέματα. Εγώ θα έλεγα να κάνετε μεταξύ σας ένα διάλογο. Δεν ξέρω, διαλέξτε ένα θέμα. Λέει, το ένα είναι τι να προσέξετε όταν ταξιδεύετε με ένα ζώο ή πώς να είστε σε καλή φυσική κατάσταση. Δηλαδή μπορεί η μία, ξέρω εγώ, να είναι γυμνάστρια και η άλλη αθλήτρια. Η μία γιατρός και η άλλη αθλήτρια. Και ο ασθενής. Και να ρωτάει η μία την άλλη τι πρέπει να κάνει για να είναι, ας πούμε, σε καλή φυσική κατάσταση. Η υγεία της δηλαδή. Ή παρακάτω λέει τι να προσέχετε όταν νοικιάζει το αυτοκίνητο. Μπορεί ο ένας να νοικιάζει το αυτοκίνητο και ο άλλος να είναι ο πελάτης. Και να του λέει τι πρέπει να προσέξει, να ρωτάει ο άλλος. Άμα μιλάμε για ενίκιο στο σκαφόν, εγώ είμαι μέσα. Θέλεις να το κάνετε έτσι. Ζούλα, θέλεις να κάνεις τον πελάτη της, την πελάτησα της Μαρίνας. Συγγνώμη. Α, μας ακούει. Τι πελάτη είναι. Ναι. Πελάτησα εγώ να σε νοικιάσω σκάφος. Και εσύ... Εγώ, αεροσκάφος. Εσύ έχεις πάει στην Σαντορίνη, ας πούμε, τώρα και σε ενδιαφέρει να νοικιάσεις ένα σκάφος. Ναι. Οπότε, κοίταξε να δεις, εκεί στον πίνακα που έχει, τον πίνακα τον βλέπεις, το τρίτο κουτάκι λέει το ίδιο, αλλά τι να προσέχεις όταν νοικιάζεις αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, ναι. Μπορείς να τη ρωτάς, να τη ρωτήσεις τι πρέπει να προσέξω ή να σημειώσω, να ετοιμάσω και να σου πει και η Μαρίνα. Μάλλον, αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε,
κάποια φίλη της τι πρέπει να προσέχει όταν αμπλέξει μαζί μου. Λες. Έτσι, ναι, επειδή λέει ρωτάω, τηλεφωνώ, προσέχω, γράφω, σημειώνω, ναι. Έχει διάφορα. Οπότε, για να δούμε. Για να δούμε. Οπότε... καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να νοικιάσω ένα αεροσκάφο. Αεροσκάφο, wow. Εμείς δεν έχουμε αεροσκάφους, έχουμε σκάφη για τη θάλασσα. Ζούσα. Αεροσκάφος είναι για τον αέρα, δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Ζούσα. Ναι. Το αν πεις αεροσκάφος είναι σαν, είναι αεροπλάνο. Τώρα δεν θέλουμε αεροπλάνο, θέλουμε σκάφος. Τι είπες, δεν τον ακούσα καλά. Α, σκάφος είναι βάρκα. Ναι. Για ναι. Θάλασσα. Έτσι. Α, μόνο σκάφος. Ο γιορτ. Ναι. Έτσι, κάμαρο. Εντάξει. Τότε θέλω να νοικιάσω ένα σκάφο. Σκάφος, ωραία. Οκ. Το πρώτο που πρέπει να, να κάνετε είναι να πάρετε ένα τηλέφωνο στη Μαρίνα. Ναι. Στη Σαντορίνη. Ναι. Okay. Και να προσέξετε πολύ καλά τι να την να τις ζητήσετε. Αυτή θα σας δώσει να σας... Oh. Μπορεί να σας δώσει. Αυτή, μπράβο. Αυτή μπορεί να σας δώσει ένα μικρό σκαφάκι που μπορείτε να το οδηγείτε μόνοι σας ή μπορεί να σας δώσει κάποιο μεγάλο που θα χρειαστεί καπιτάνιο. Νομίζω ότι... ένα μεγάλο. Ένα μεγάλο. Ναι, με καπιτάνιο. Ωραία. Οπότε καλά είναι να γράψετε την ανκέτα ότι θέλετε σκάφος με καπιτάνιο. Ότι θέλετε ταχύπλο σκάφος. Γρήγορο. Εντάξει. Τι πρέπει να γράψω στη χάρτη. Το όνομά μου. Να σημειώσετε το όνομά σας, τα στοιχεία σας, το νούμερο του διαβατηρίου σας, από ποια χώρα είσαστε, τι ώρα θέλετε να ξεκινήσετε, τι ώρα θα προτιμήσετε να ξεκινήσετε το πρωί. Αυτά. Αυτά. Εντάξει. Είμαι έτοιμη. Αλλά χρειάζεται να ετοιμαστείτε. Να πάρετε μαζί σας ένα διάβροχο μπουφάν, να πάρετε κάποιο καπέλο αντιλιακό και να ρωτήσετε τη Μαρίνα πώς ανοίγει η τέντα για να μην καείτε από τον ήλιο. Και αν χρειαστείτε κάτι, να μου τηλεφωνήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπράβο. Α, ήταν πολύ εξυπηρετική η Μαρίνα. Εσύ είμαι στη δουλειά μου. Ήσουν στο στοιχείο σου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε... Μπορεί να ξέχασα λίγο η υποτακτική, αλλά εντάξει. Όχι, έβαλες αρκετές, προσπαθούσες και έβαζες πολλές, μπράβο. Μια χαρά. Τώρα θα κάνουμε κάτι ανάποδο που θα είναι η Ζούζα στο στοιχείο της. Κοιτάξτε ακριβώς από κάτω που λέει «Η μητέρα παραγγέλνει στην κόρη που θα κάνει πάρτι στο σπίτι». Οπότε εσύ Μαρίνα τώρα είσαι η κόρη που πρέπει να ανακοινώσεις στην μαμά σου ότι θα κάνεις ένα πάρτι και Ζούζα εσύ είσαι η μαμά που θα της λες τι να προσέξει στο πάρτι. Ωραία. Έτσι Ζούζα, θα χρησιμοποιήσεις τα ρήματα, μερικά από τα ρήματα που έχει από κάτω αν θέλεις ή άλλα δικά σου. Τι ηλικία είμαι. Πόσο δεν βάζε. 15, 17. Ωραία, εντάξει. Μαμά! Ναι, Μαρίνα. Αύριο να κάνω πάρτι στο σπίτι μας. Αύριο κιόλας. Ωραία, Μαρίνα. Αλλά πρώτα πρέπει να καθαρίσεις το δωμάτιο σου. Α, οκ. Βάζεις τα πράγματα στο θέση του. Οκ. Και σήμερα... Όχι. Σήμερα... Δεν σ' ακούμε. Δεν με ακούτε. Α, πέρα, πέρα. Ξανά, πέρα.
εντάξει. Να βάζω τα πράγματα στη θέση τους και μετά. Εντάξει. Και σήμερα εσύ πρέπει να δίνεις το φαγητό στον σκύλο. Σε ποιον είπες, το σκύλο? Δεν τον το άκουσα, Ζούζα. Να δώσει το φαγητό στο σκύλο, είπε. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, ωραία. Να δώσει τότε. Εντάξει. Εντάξει. Και αν θέλεις πάρτι, πρέπει να αφήνεις την αδέρφη σου να έρθει σήμερα με το υπολογιστή σου. Πρέπει να κάνω, συγγνώμη, την αφήσω. Την αδερφή, νομίζω, είπα σε Ζούζα. Να παίξει, α, την αδερφή μου να παίξει με τον υπολογιστή μου. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, πρέπει να... Είναι το αντάλλαγμα. Σήμερα. Αν θέλεις, πάρει αύριο. Οκ, οκ. Αύριο αυτή μπορεί να παίξει στο υπολογιστή μου όλη μέρα και εγώ θα να μπορώ να διασκεδάσω με τους φίλους μου. Μια χαρά. Μαμά, να μην ξεχάσεις αύριο να φύγεις στις 8 το βράδυ, εντάξει. Επειδή από τις 8 να περιμένω κόσμο να μένει στο σπίτι. Εντάξει, αλλά κοίτα, σήμερα πρέπει να κοιμήσεις. Μπράβο, να κοιμηθείς. Νωρίς το βράδυ. Κατάλαβες, Μαρίνα? Δεν σε άκουσα, αλλά μαμά δεν συμφωνώ. Άμα σήμερα να κοιμηθώ νωρίς. Άμα σήμερα κοιμηθώ νωρίς, αύριο να ξυπνήσω νωρίς και μετά θα... και μετά στο πάρτι, πριν το πάρτι, μπορεί να νιστάξω. Καλύτερα σήμερα να κοιμηθώ αργά, να ξυπνήσω αργά και στο πάρτι να μην νιστάζω. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ. Συμφώνησες? Δεν νομίζω ότι πολύ συμφώνησα. Να φάω ξύλο. Ναι. Εντάξει, να κοιμηθώ, να κοιμηθώ. Τότε θα κοιμηθώ όλοι. Κοιμάμαι από τώρα. Είστε φανταστικές, μπράβο. Ευχαριστούμε. Ήταν... Σέρτζια, πώς σου φάνηκε? Ελπίζω να άκουσες τους διαλόγους. Άκουσα, άκουσα, ωραίο. Πράγματι. Ήταν η κόρη λίγο δύσκολη. Είμαι 15-17, είναι η φιλία μου. Είδες, είχε μια απάντηση η Ζούζε, μόλις της είπες να κοιμηθεί νωρίς. Είχε ένα λόγο να πει, είχε επιχειρήματα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Και ωραία χρησιμοποιήσατε και την υποτακτική και πολλά ρήματα βάλατε και μπήκατε έτσι και στο ρόλο σας. Φανταστικές, ωραία. Ευχαριστούμε. Τώρα η Νίκη μαζί με το Σέρτζιον. Μπορούμε, Σέρτζιον. Σέρτζιον, ακούς? Ακούω, αλλά δεν είναι καλή ιδέα. Η σύνδεση μου δεν είναι... Δεν ακούς καλά. Εντάξει. Την επόμενη φορά θα σου βρούμε έναν ρόλο για άντρα και θα κάνουμε ένα διάλογο που να ταιριάζει. Εντάξει. Πού θα είσαι την άλλη Τρίτη? Θα έχεις γυρίσει στο Βελιγράδι? Όχι, όχι. Θα μένω εδώ, αλλά δεν ξέρω αν... Εντάξει. Ίντερνετ θα είναι καλύτερο και έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο για μένα που ήταν μαζί σου. Ωραία. Τα παιδιά μου κοιμούνται και είναι εντάξει για μένα. Εντάξει, το πρέπει να κάνεις και ησυχία, ναι, σωστά. Ωραία, οπότε θα μείνετε όμως ακόμα αρκετές μέρες. Μπράβο, ελπίζω να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Θα πάτε και σε κανένα άλλο νησί εκεί κοντά, στη Σκιάθο ή στην Αλόνισο? Ίσως για μια μέρα. Μια μέρα ίσως. Ωραία. Εντροπή, αλλά θα μείνουμε εδώ.
Ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Mm-hmm. Θα μας πεις εντυπώσεις περισσότερες την άλλη εβδομάδα ή όποτε ξαναμιλήσουμε. Ναι, ναι. Να μαυρίσεις, αλλά να βάζεις αντιλιακό, ε. Να προσέχεις τον ήλιο. Δίκιο στο ρόλο μαμάς είναι. Ναι, ναι. Όχι, τι είχα πάει και εγώ τώρα στη θάλασσα και έβαζα συνέχεια αντιλιακό, έλεγα να προσέχω. Οι πρώτες μέρες είναι πιο επικίνδυνες. Άμα να με βλέπετε τώρα εμένα. Καλά, εσύ πρέπει να έχεις γίνει, Μαρίνα, ε. Έχω λευκά σημάδια γύρω από τα μάτια μου που φοράω γυαλιά. Ναι. Έχω κάτι χίλια λες και έχω βάλει σιλικόν. Έχω φουκώσει, έχω κοκκινήσει και το δεξί μου αυτή έχει κοκκινήσει και έχει φουκώσει. Τι είναι αυτή η φωτογραφία, βρε Μαρίνα, από τη Σαντορίνη, που να είσαι κι εσύ μαυρισμένη μέσα. Θυμίζει το, να μας στείλεις την άλλη φορά, να δούμε λίγο νησί κι εμείς. Και εσύ έτσι, τη Σκόπελο, Σέρτζε, να μας στείλεις όταν περάσεις φωτογραφίες στον υπολογιστή. Α, ναι, ναι, ναι. Πότε βγαίνεις εσύ για διακοπές? Μετά τα 15 Ιουλίου. Έχουμε μετά. Σε ένα μήνα και, ναι. Okay. Έτσι, θα ανταλλάσσουμε φωτογραφίες από τις διακοπές μας. Αλλά εσείς οι πρώτοι που είστε στα νησιά πρέπει να μας βάλετε και μας λίγο στο κλίμα. Έτσι. Έχετε Facebook? Ναι, ναι, εγώ έχω. Μου έστειλες, Μαρίνα. Μα, γίνομαι φίλες στο Facebook και να βάζω Νίκη φωτογραφία. Ναι, ναι. Εγώ είμαι Νίκη Διοτζίου με το όνομά μου και το επώνυμό μου είναι. Οπότε θα τις βλέπουμε. Σωστά. Ωραία, ωραία. Εντάξει, λοιπόν, έχετε κάποια απορία για τη σημερινά, κάποια ερώτηση για την υποτακτική? Όχι. Κάτι δύσκολο, θα το δείτε βέβαια και από τις ασκήσεις, αν συναντήσετε κάποια δυσκολία ή να δούμε αν γίνουν λάθη. Νομίζω, Ζούζα, στις διόρθωσες τις καλές, νομίζω ότι έχεις κάνει αρκετά καλά τις ασκήσεις, έτσι δεν είναι? Έκανα μερικά λάθη. Είχες δοκιμάσει, ναι, ναι. Το είδα, οπότε μπορείς να δεις και τις υπόλοιπες. Ναι. Τώρα. Εντάξει. Ναι. Και την άλλη φορά θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την ενότητα αυτή. Μπορούμε να δούμε κάποιο ακόμα κείμενο από το συνοδευτικό υλικό. Ώστε στα τελευταία μαθήματα προλάβουμε να δούμε λιγάκι και από την τελευταία να πάρουμε μια γεύση. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Ωραία. Νίκη, στη φωτογραφία στο Facebook είσαι στη θάλασσα ή όχι? Είναι κοντινή, είναι το πρόσωπο. Οκ, okay, επειδή έχω βρει πολλές γυναίκες. Ίσως καλύτερα βρεθείς εσύ εμένα. Ναι, πώς είσαι? Αν βάζεις το όνομά μου και το επώνυμό μου, θα βγει στην και βάζεις Athens, Αθήνα, θα βγει μόνο δύο τέτοια. Εγώ και άλλη μία στην Αθήνα. Αλλά επώνυμο ποιο είναι αυτό που έχεις στο Skype? Ρόκινα, δεν ξέρω. Α, όχι, όχι. Ένα άλλο. Α, σου γράψω. Εντάξει. Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα το επώνυμο, αλλά θα σου βρω. Και έτσι ούζα αν έχει Facebook. Έχετε εσείς παιδιά, Ζούζα, Σέρτζιαν, έχετε Facebook? Έχω Facebook, αλλά δεν μπαίνω συχνά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχω, είναι το όνομα, τέλεια επώνυμο. Α, όπως είναι στο Skype δηλαδή. Νομίζω. Ωραία. Ζούζα, εσύ. Εντάξει, εγώ ακόμα δεν έχω, αλλά το κάνω, γιατί τώρα κάναμε μόνο ένα, για να μπορούμε να μιλήσουμε με το δύο μου. Αλλά τα κάνω και εγώ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Αφού είσαι καλή με την τεχνολογία, πρέπει να το κάνεις και εσύ το Facebook. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Αχ, ναι, βρε Μαρίνα, σωροκίνα είναι, το ξέχασα, ναι, σωστά. Ναι, ναι. Αμερικά είναι σωρόκινα. Α, σωροκίνα, συγγνώμη, ναι. Ναι, αλλά όλοι οι Έλληνες έτσι με λένε σωροκίνα, οπότε ναι, το έχω μάθει. Επειδή... Αλλά λέω και εγώ έτσι. Όταν με ρωτάνε υπόνοιμα, λέω σωροκίνα. Αλήθεια. Να μην μπερδεύονται. Επειδή είναι τα ονόματα, ίσως Μαρίνα, Κατερίνα, μας βγαίνει έτσι το. Ναι, κατάλαβα. Τόσο καιρό το είχα έτσι στο μυαλό μου. Αλλά ναι, σωρόκινα, οκ. Okay. Βάλε Αθήνα ή Athens. Αλλά ναι, 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 οκ, okay, ναι, 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 το εγώ και άλλη μία είναι, μία είναι Ξαντιά και εγώ είμαι Μελαχρινή, άρα να μαθήσω. Ωραία. Εντάξει. Θα το πούμε και από εκεί. Έγινε, παιδιά. Πολύ. Οκ, okay, τίποτα, εγώ. Καλή εβδομάδα. Καλές διακοπές. Καλή νύχτα, καλό καλοκαίρι, Σέντζα. Ναι, βέβαια. Καλό καλοκαίρι. Καλά μπάνια. Ωραία. Εύχομαι να βρίσκετε χρόνο να πηγαίνετε για μπάνια όλοι.
βέβαια. Έτσι πρέπει. Άντε, τα λέμε σε μια εβδομάδα λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια, γεια. Καλά σας, παραδείγμα. Γεια σου, Σέντια. Γεια σας.